Ένας μινωικός τάφος αποδείχθηκε ότι ήταν το κύλωμα στη γη, το οποίο επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του ένας αγρότης στην περιοχή Ρουσές Κεντρίου της Ιεράπετρας, που ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τελείως τυχαία. Από ένα αγροτικό το οποίο πέρασε από εδώ από το χωράφι και βούλιαξε. Οπότε δημιουργήθηκε ένας μικρός κρατήρας, ήταν αρκετά ύποπτο για να το ερευνήσουμε και πραγματικά δεν πέσαμε έξω. Με τη συνδρομή φοιτητών που εργάζονται στην ανασκαφή του Γαϊδουροφά Ανατολής υπό τον καθηγητή αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιάννη Παπαδάτο, ξεκίνησε άμεσα η ανασκαφική έρευνα, η οποία αποκάλυψε λαξευτό θολωτό τάφο της ιστερομινωικής περίοδου, στον οποίο βρέθηκαν δύο λάρνακες και πολλά μινωικά αγγεία. Μινωικό είναι ιστερομινωικό 3, δηλαδή 1400-1500 περίπου π.Χ. η χρονολόγησή του. Αυτά βέβαια θα μπορούμε να είμαστε πιο ακριβείς όταν θα καθαριστούν και θα συντηρηθούν τα ευρήματα. Θα μπορούμε τότε να πούμε ακριβώς ποια είναι η χρονολογία τους. Άρα μιλάμε για ένα τάφο, έτσι, στην ουσία. Ναι, βεβαίως. Ήταν ένας τάφος ο οποίος είχε λαξευτεί στο μαλακό Κούσκουρα. Θαλαμωτός ήταν. Ναι, ήταν θαλαμωτός. Ο Κούσκουρας δεν είναι ακριβώς χώμα, είναι ένα μαλακό πέτρωμα το οποίο μπορεί να δουλευτεί. Είχαν λοιπόν κάνει μια μικρή σπηλιά, ας πούμε, είχαν λαξεύσει το μαλακό βράχο, έφτιαξαν ένα θάλαμο και εκεί μέσα τοποθέτησαν τις λάρνακες με τους νεκρούς. Ο τάφος βρέθηκε σε βάθος 4 μέτρων και δεν παραπέμπει σε ταφή κάποιου άρχοντα της περίοδου εκείνης. Ας πούμε ότι ήταν ένας συνηθισμένος μινωήτης, όχι κάποιος άρχοντας. Μια μεσαία κατάσταση, ας πούμε. Οι λάρνακες και τα εγγύα που εντοπίστηκαν θα μεταφερθούν στην αίθουσα συντήρησης αρχαιοτήτων του Αγίου Νικολάου και από εκεί θα επιστρέψουν για να εκτεθούν στην αρχαιολογική συλλογή της Ιεράπετρας όπου ανήκουν. Είναι μια πολύ καλή αρχή και αυτό το λέω γιατί σε παραδιπλανό οικόπεδο υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αργύρης Πανταζής, η ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας βρίθη αρχαιοτήτων, οι οποίες αποκαλύπτονται πολλές φορές τυχαία, όπως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση.